τέτοιες διεξόδους από το κράτος περίμεναν χιλιάδες επιχειρήσεις που τελικά δεν άντεξαν και έκλεισαν. Ανάμεσά τους άλλες 2.000 που για να υπερβούν το αδιέξοδο άφησαν για πρώτη φορά την εγχώρια αγορά και εν μέσω κρίσης στράφηκαν στο εξωτερικό. Νέο ρίσκο, νέα επένδυση, νέα εμπόδια, νέα ελπίδα. Τέτοια στόχευση μόνο σε ξένες αγορές είχε εξ αρχής και ο Άρης Κεφαλογιάννης, επικεφαλής πολυμετοχικής εταιρείας πλέον, με εφαλτήριο ποικιλίες από τυποποιημένο ελαιόλαδο. Φέτος διεκδικεί επάξια ακόμα ένα ευρωπαϊκό βραβείο εξαγωγών σε πάνω από 18 χώρες. Το λάδι του Βρανά είναι ένα λάδι από τη Λέσβο, ένα εξαιρετικό λάδι που πέρσι κέρδισε και τον διεθνή διαγωνισμό στη Ζυρίχη. Είναι το Μουσείο Ελαιοτριβείο Βρανά, ένα καταπληκτικό κτίριο, το οποίο αναστηλώθηκε και λειτουργεί ως μουσείο του παππού του Οδυσσέα Ηλίτη. Ένα μέρος από τα έσοδα από τις πωλήσεις αυτού του καταπληκτικού προϊόντος πηγαίνει για να στηρίζει το μουσείο. Υπάρχει πάντα μια διάθεση προσφορά στην κοινωνία, να δώσετε πίσω δηλαδή κάτι πέραν από φόρους, ας πούμε. Ναι, κάτι που βοηθάει τον πολιτισμό, βοηθάει τον τόπο. Πόσα χρόνια ασχολείστε με τις εξαγωγές και πώς ξεκίνησε η επιχείρηση, η φιλοσοφία? Η εταιρεία ξεκίνησε το 1995 από μια τυχαία συζήτηση στην Αγγλία με μια ηλικιωμένη γκουρού Αγγλίδα στο χώρο των τροφίμων που με ρώτησε: έχετε τόσα καταπληκτικά προϊόντα στην Ελλάδα, γιατί δεν βρίσκουμε τίποτα στα ράφια των σούπερ μάρκετ στο εξωτερικό? Και έτσι αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε ένα επώνυμο αυθεντικό ελληνικό προϊόν που θα στέκεται περήφανα στα ράφια των σούπερ μάρκετ του εξωτερικού. Έχετε και συνδυάσει και στο μπουκάλι την εμφάνιση, το τοπονύμιο, τη συνταγή, πέρα από το οργανικό λάδι όπως βλέπουμε εδώ. Ναι, Καλαμάτας. Αυτά είναι προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης και εκμεταλλευόμαστε και την ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία βοηθάει στο να πιστοποιεί ότι το προϊόν το οποίο επικαλείται ένα τοπονύμιο είναι πραγματικά αυτό. Πολλά τα λάδια που κάνουμε είναι από επιλεγμένες περιοχές της Ελλάδας, όπως αυτό από τη Σιτία στην Κρήτη, το καλαματιανό μας, αλλά και το βιολογικό μας, που είμαστε market leader στην ελληνική αγορά με το βιολογικό μας ελαιόλαδο. Και από εδώ λείπει ένα προϊόν πολύ καινούργιο, το οποίο δεν είναι στην Ελλάδα αλλά είναι ήδη στο εξωτερικό. Ναι, είναι το προϊόν μας που ξεκίνησε πρώτα πολύ στο εξωτερικό και τώρα θα έρθει και στην Ελλάδα. Μιλάμε για ελιές εκπυρνωμένες, μαριναρισμένες μέσα σε ένα σακουλάκι, χωρίς καθόλου υγρό, χωρίς καθόλου συντηρητικά. Mm-hmm. Που είναι μια παγκόσμια καινοτομία και είναι ένα project που χρειάστηκε 2,5 χρόνια έρευνας με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για να καταφέρουμε μαζί να κάνουμε αυτό το πράγμα που όλοι το θεωρούσαν αδύνατο. Αδύνατο κι όμως και αυτό ελληνικό. Ακόμη ένα θαύμα τελικά, όπως πολλοί χαρακτηρίζουν την εκτείναξη των εξαγωγών, συντελείται χάρη στην επιμονή, την προσπάθεια και την καινοτομία των ίδιων των ελληνικών επιχειρήσεων και όχι γιατί υπήρξε μέχρι τώρα κάποιο εθνικό σχέδιο στρατηγικής εξαγωγών. Μάλιστα, περιγράφουν με προβληματισμό πως πριν από 15 χρόνια άνοιξαν επιχειρήσεις στο εξωτερικό χωρίς να χρειαστεί καν να πάνε στην τοπική εφορία, όλα με ηλεκτρονικές συναλλαγές, και σήμερα 15 χρόνια μετά η γραφειοκρατία στοιχιώνει στην Ελλάδα τις προσπάθειες ακόμα και για πιστοποιητικά εξαγωγών, με απαντήσεις να αναζητώνται σε 7 εμπλεκόμενα υπουργεία χωρίς αποτέλεσμα και με τους ίδιους να μην το βάζουν κάτω, απαντώντας και με παγκόσμιες καινοτομίες. Δεκάδες τα διεθνή βραβεία ποιότητας και γεύσης μέχρι τώρα για την εταιρεία του Άρη Κεφαλογιάννη. Ξεκίνησε με εργοστάσιο στο Αγρίνιο, δεν απέκτησε ποτέ όμως κατάστημα στην Ελλάδα, επιδιώκοντας, όπως λέει χιουμοριστικά, τη λιγότερη δυνατή σχέση με το ελληνικό δημόσιο. Στόχευσε εξ αρχής σε ξένες αγορές και τις κατέκτησε και πέτυχε συνεργασίες με επιλεγμένα καταστήματα εντός Ελλάδας που φιλοξενούν τα προϊόντα του, όλα ελληνικών συνεταιρισμών, με το 80% να παραμένει για εξαγωγές. Και αυτή είναι η μοναδική και διάσημη πλέον στο εξωτερικό συσκευασία με μαριναρισμένες ελιές, με 12 μήνες ζωής εκτός ψυγείου, χωρίς ίχνος συντηρητικού. Μπορείς να το ανοίξεις όπως ανοίγεις ένα σακουλάκι με δαμάσκηνα ή με ξερά βερίκοκα. Και είναι και ένα χτύπημα στην Ισπανία, θα λέγαμε, που τα λανσάρει κάποια χρόνια που τώρα. Πουλάει αλλά εκατομμύρια τέτοια σακουλάκια ελιών σε συσκευασία snacking, αλλά με ισχυρό συντηρητικό, το σορβικό κάλιο. Ενώ εμάς είναι το πρώτο, χωρίς καθόλου συντηρητικά στον κόσμο.
Η γραφειοκρατία σίγουρα μας είχε τρομάξει. Τώρα σήμερα πια το αντιμετωπίζουμε σαν ένα μέρος του αυθεντικού ελληνικού προϊόντος με χιούμορ. Έχουμε μάθει να το περιμένουμε. Νομίζω ότι η εξάλληψή της θα ήταν πολύ σημαντική. Εισροές κατά 2 δισεκατομμύρια ευρώ, υψηλότερες από την προηγούμενη χρονιά. Υπολογίζεται ότι συνεισέφεραν στα κρατικά ταμεία το 2012 οι εξαγωγές ελληνικών προϊόντων, δίνοντας σημαντική ανάσα στην οικονομία μας και φτάνοντας σε αξία τα 24 δισεκατομμύρια. Αν προσθέσουμε μάλιστα εξαγωγές και υπηρεσιών, συνεισφορά τουρισμού και ναυτιλίας σε αυτό το πλαίσιο, τότε βλέπουμε όλοι γιατί Έλληνες και ξένοι αναλυτές θεωρούν την εξωστρέφεια βαριά βιομηχανία της Ελλάδας. Το ζήτημα βέβαια είναι το θαύμα των εξαγωγών να συνεχιστεί ή τουλάχιστον να διατηρηθεί, με τόσο καλές επιδόσεις από επιχειρήσεις που παίρνουν πρωτοβουλίες, συνεχίζουν την προσπάθεια και δεν παραδίδουν τα όπλα. Επιμονής συνέχεια κόντρα στις γραφειοκρατικές αγγελώσεις, έμπνευση και δημιουργία παράλληλα. Το οξύμελο και πάλι με παραδοσιακή συνταγή δεν θα μπορούσε να λείπει από το μπουκέτο προϊόντων που εξάγει ο Άρης Κεφαλογιάννης, αναδεικνύοντας το μεράκι πολλών συνεταιρισμών από τα Σφακιά έως το Μεσολόγγι και από τη Μυτιλίνη έως την Καλαμάτα. Και έχουμε και ακόμα έναν πρωταθλητή εδώ. Ναι, είναι το λάδι μας από το Γκριτσά, δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής και βραβείο στη Μόσχα πέρσι. Ένα πραγματικά εξαιρετικό προϊόν, που είναι προϊόν συνεργασίας μας με τον αγροτικό συνεταιρισμό Κριτσάς. Οι παραγωγοί συμμετέχουν κατά 50% στο κέρδος του προϊόντος. Έχουμε καταφέρει να δώσουμε πολύ μεγαλύτερη αξία ανά κιλό ελαιολάδου στον παραγωγό της Κριτσάς από οποιοδήποτε άλλο παραγωγό ελαιολάδου στην Ελλάδα. Υπάρχει και ένα οικονομικό κίνητρο λοιπόν στους αγρότες της Κρήτης. Νομίζω ότι η ποιότητα είναι πολύ σημαντική, αλλά για να μπορείς να πετύχεις την ποιότητα πρέπει να δώσεις ένα πραγματικό κίνητρο στον παραγωγό για να μείνει στο χωράφι και να βγάζει ποιότητα. Και οι καινοτομίες δεν σταματούν εδώ, γιατί υπάρχει και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ναι, υπάρχει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, το αποτύπωμα του διοξιδίου του άνθρακα, που σημαίνει ότι μετρήσαμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα από το χωράφι μέχρι το ράφι, που είναι 4 κιλά διοξιδίου του άνθρακα για κάθε κιλό ελαιολάδου που εμπορευόμαστε διεθνώς. Πράγμα που δείχνει και πόσο καθαρό προϊόν είναι το λάδι, γιατί για παράδειγμα ένα κιλό ντομάτας 35 κιλά διοξιδίου του άνθρακα. Είναι το πρώτο λοιπόν κλιματικά ουδέτερο ελαιόλαδο στον κόσμο. Έχουμε συμβληθεί με έναν ελβετικό οργανισμό μη κερδοσκοπικό, το MyClimate. Για κάθε κιλό διοξιδίου του άνθρακα πληρώνουμε μία αντισταθμιστική εισφορά. Ο ελβετικός οργανισμός, μαζεύοντας αυτά τα χρήματα, κάνει έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις αναπτυσσόμενες χώρες του τρίτου κόσμου, που εμπορευόμαστε αποκλειστικά φυσικά προϊόντα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διατηρήσουμε αυτό το φυσικό περιβάλλον. Και μετά από τόσα χρόνια, για το ελληνικό κράτος τι θα λέγατε? Είναι καλύτερα όταν δεν ασχολείται πολύ. Αν οι διαδικασίες γινόντουσαν χωρίς προσωπική επαφή, θα είχαμε καταπολεμήσει και τη διαφθορά και θα γλιτώναμε και πάρα πολύ χαμένο χρόνο. Όσο λιγότερο έχετε σε επαφή ο πολίτης λοιπόν με τις δημόσιες υπηρεσίες. Ναι, ένα από τα πράγματα που με κυνηγάει στην καθημερινότητά μου είναι το γνήσιο της υπογραφής μου, το οποίο πρέπει κάθε φορά να βεβαιώνω. Θα μπορούσε να λείπει αυτό, θα μπορούσε να είναι γνήσιο ηλεκτρονικά, όπως στο εξωτερικό. Ακριβώς. Ακόμα περισσότερο θα βοηθούσε μια εθνική στρατηγική, η οποία θα εστίαζε στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των ελληνικών προϊόντων, που είναι η ποιότητα, η γεύση, θα έδινε ένα συντονισμό και μια πολύ καλύτερη προβολή των προϊόντων μας στο εξωτερικό. Και θα έδινε μια κατεύθυνση γενικά στους εξαγωγείς, ώστε όλες οι προσπάθειες που θα γίνονται στο εξωτερικό να είναι συντονισμένες και να στοχεύουν στο ίδιο αποτέλεσμα. Να υπάρχει μια συνέχεια, λοιπόν, να μην αλλάζουν όλα όταν αλλάζει μια κυβέρνηση. Συνέχεια και συνέπεια στην εικόνα των προϊόντων που εξάγονται και στην εικόνα της ελληνικής μεσογειακής διατροφής που θέλουμε να προβάλλουμε διεθνώς.